μια διαφορετική επένδυση θα ήταν έτοιμη να κάνει η Δέσποινα Καμπούρη, με την παρουσιάστρια να το προχωρά σε άλλο επίπεδο, τονίζοντας πως θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει, για να παίξει στο Survivor. Survivor 4, η διαφορετική επένδυση της Δέσποινας Καμπούρη. Βλέπω φανατικά Survivor και θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να είμαι παίκτρια του Survivor, είναι το κρυφό μου αποθυμένο, αν τα παιδιά μου ήταν λίγο μεγαλύτερα, θα πλήρωνα εγώ αυτούς να πάω, δεν ξέρω πως γίνεται να παίρνουν τόσα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, θα πήγαινα χτες. Αν ήταν πιο μεγάλα τα παιδιά μου θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Γιώργο Λιανό ή την παραγωγή και θα έλεγα, σκεφτείτε και εμένα, μου αρέσει πολύ αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Καμπούρη, με μια νέα παίκτρια να ανησυχεί με τα λόγια της προτού μπει στο παιχνίδι. Μήπως το φιλοζωικό τη λυπήθηκε, κόλαφος η Ελέτσι με τη Σαλαγκούδη μετά το τέλος της από το Survivor. Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι το βράδυ της Κυριακής επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά την επόμενη μέρα από αυτή που αποχώρησε από το Survivor ήρθε σε επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής Love It και παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις. Στην συγκεκριμένη εκπομπή απάντησε ξεκάθαρα σε όλα τα ερωτήματα και δεν δίστασε να σχολιάσει και την απίστευτη κίνηση της Ανθής Αλαγκούδη που την έριξε στον τάκο βγάζοντας την υποψήφια. Ήμουν μια παίκτρια που έφερνε πάρα πολλές νίκες και ήμουν μια απειλή για τις κοπέλες, πριν από εμένα, ήταν η Κάτια, γι' αυτό και τη φάγανε, είπε για την αποχώρηση της. Όσον αφορά την Ανθή Σαλαγκούδη, ανέφερε, δεν το περίμενα καθόλου, μήπως το φιλοζωικό τη λυπήθηκε, γιατί πάντα έλεγα για το γάτο της, ήταν ξεκάθαρα αδικία, δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίζεις μια δυνατή παίκτρια η οποία αύριο, μεθαύριο θα κάνει τα πάντα για να φας εσύ, είναι αργή και στα αγωνίσματα που είχε θέμα τη συνεργασία δεν δένανε τα βίμπες μας, της το έχω πει και εκείνη δεν το καταλάβαινε, αυτός είναι ο λόγος που με ψήφισε. Οι δηλώσεις της Ελίζαμπεθ Ελέτσι για την κίνηση της Ανθής Σαλαγκούδη.